και από μένα. Θα μιλήσουμε για το πρόγραμμα της διτής εκπαίδευσης και συγκεκριμένα για ένα πρόγραμμα που ξεκίνησε εδώ στην Ελλάδα. Ήταν πειραματικό, πιλωτικό, το οποίο τελείωσε με μεγάλη επιτυχία και αναδεικνύει αυτό το σύστημα που το αποκαλούμε διτή εκπαίδευση. Πάμε να δούμε τι είναι η διτή εκπαίδευση. Η διτή εκπαίδευση συγκεκριμένα στην Ελλάδα. Η διτή εκπαίδευση είναι ένα σύστημα που συνδυάζει την εκπαίδευση. Υπάρχει το κομμάτι στη σχολή που γίνεται ταυτόχρονα μαζί με τα εργαστήρια η εκπαίδευση και την ίδια στιγμή υπάρχει η εκπαίδευση, η εργασία, μπορούμε να το πούμε, ταυτόχρονα, σε μέρος όπου το παιδί πηγαίνει, ο εκπαιδευόμενος πηγαίνει και εργάζεται. Συγκεκριμένα, στο χώρο το ξενοδοχειακό, υπήρξε στην Ελλάδα, λόγω του μοντέλου του τουρισμού στη χώρα μας, ένα σχεδιασμός, ο λίγο τι διαφορετικός, ας το πούμε, από αυτό που ισχύει στη Γερμανία, γιατί στη Γερμανία υπάρχουν τα ξενοδοχεία πόλεως. Στην Ελλάδα σχεδιάστηκε για τα ξενοδοχεία resort και χωρίστηκε σε δύο περιόδους. Η μία περίοδος ήταν από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο, που ήταν στη σχολή, και η άλλη περίοδος ήταν από το Μάρτιο μέχρι τέλη Οκτωβρίου, που πήγαινε το παιδί και έκανε τη πρακτική του στο ξενοδοχείο, τη μαθητεία του. Ξαναπιστρέφουμε εδώ στη διτή εκπαίδευση που λέμε στην Ελλάδα. Είπαμε τι είναι, εξηγήσαμε ότι είναι ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τη σπουδή με την εργασία, λειτουργεί με το επιτυχημένο μοντέλο, όπως είπαμε, της Γερμανίας, που έχει δώσει χρόνια τώρα αποτελέσματα σε όλο τον ειδών τα επαγγέλματα, γιατί δεν απευθύνεται μόνο και για το ξενοδοχειακό χώρο, απευθύνεται και σε άλλους χώρους. Ποιους αφορά? Αφορά νέους ηλικίας 18 έως 20 χρονών. Στο κομμάτι το ξενοδοχειακό μπορεί να είναι και σε ηλικία λίγο μεγαλύτερη, μπορεί να είναι και 24, εξαρτάται. Τα αποτελέσματα της διτής εκπαίδευσης. Τα αποτελέσματα της διτής εκπαίδευσης ήταν σήμερα να εφαρμόζονται σε πολλές χώρες της Ευρώπης, όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία. Και ουσιαστικά τα αποτελέσματα αυτά για το ομόσπονδο κράτος της Γερμανίας ήταν η όλη η ανάπτυξη, όλη η οικονομική ανάπτυξη και η επιτυχία του προγράμματος. Στηρίζεται στην διτή εκπαίδευση. Τι ήταν λοιπόν το πιλωτικό πρόγραμμα Μέντι? Το πρόγραμμα Μέντι ξεκίνησε με τη λειτουργία της πρώτης σχολής διτής εκπαίδευσης στην Αθήνα και στο Ηράκλειο Κρήτης. Αυτό έγινε τον Ιανουάριο του 2014. Η δημιουργία του προγράμματος Μέντις έγινε με τη συνεργασία των Υπουργείων Παιδείας, Τουρισμού, Εργασίας μεταξύ των χωρών Ελλάδος και Γερμανίας. Το πρόγραμμα προσφέρθηκε στους σπουδαστές δωρεάν με χρηματοδότηση κατά 85% από το Υπουργείο Παιδείας της Ομοσπονδιακής Γερμανίας και της γερμανικής εταιρείας DECRA. Στόχος του έργου Μέντι. Στόχος του προγράμματος Μέντι ήταν να αποτελέσει διτή εκπαίδευση μια πρόσθετη ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη, αλλά και ένα αποτελεσματικό εφόδιο για τη μακροπρόθεσμη καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας. Οι ειδικότητες που προσέφερε το πρόγραμμα ήταν ξενοδοχοϋπάλληλος, επιστητιστής και μάγειρας. Η διαφορετικότητα του προγράμματος.
Το πρόγραμμα Μέντι έδωσε τη δυνατότητα σπουδαστές του να συνδυάσουν την θεωρητική εκπαίδευση μαζί με την υποχρεωτική πρακτική άσκηση σε ξενοδοχεία. Να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, έχοντας αποκτήσει ταυτόχρονα συνολική πρακτική εμπειρία, μαθητεία, σε διάστημα 18 μήνες ήδη, να έχουν, όταν τελειώσει, να έχουν αυτή την εμπειρία. Άμεση απορρόφηση αυτών των που τελειώσανε από τις τουριστικές επιχειρήσεις σε ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 90%. Τα πλεονεκτήματα του έργου Μέντι. Πρόγραμμα σπουδών και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης. Δεν υπάρχει μόνο πρόγραμμα σπουδών στη σχολή. Υπάρχει πρόγραμμα και όταν ο εκπαιδευόμενος εργάζεται. Η 18μονη πρακτική εργασία γίνεται με πληρωμή στον σπουδαστή. Δωρεάν εκπαίδευση στους εκπαιδευτές των επιχειρήσεων που είχαν αναλάβει τους σπουδαστές ως μέντορές τους. Οι επιχειρήσεις είχαν τους σπουδαστές της πρακτικής εκπαίδευσης από την αρχή ως το τέλος της σεζόν, διάρκειας, είπαμε, 6 μήνες είναι μέσος όρος, είναι 6 ως 7 μήνες, χωρίς φυσικά να χρειαστούν αντικαταστάτη τους. Για πρώτη φορά εκπαιδεύτηκαν στην Ελλάδα νέοι άνθρωποι σύμφωνα με το γερμανικό πρότυπο επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού. Τα πλεονεκτήματα του έργου Μέντι. Ο εκπαιδευόμενος έλαβε πτυχίο πιστοποίησης του ΕΟΠΕΠ, καθώς επίσης πτυχίο πιστοποίησης από την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων της Γερμανίας, DAHK. Το πρόγραμμα βασιζόταν σε αξιοκρατικά κριτήρια και γινόταν τακτική επίβλεψη των σπουδαστών κατά την πρακτική τους άσκηση, με αποτέλεσμα να αποφοιτήσουν ικανά μελλοντικά στελέχη, τα οποία απορροφήθηκαν άμεσα από τις επιχειρήσεις. Δυνατότητα γνωριμίας με την τουριστική επιχείρηση. Τα στελέχη της και την λειτουργική δομή της επιχείρησης κατά τη διάρκεια της επισκέψεως που γίνανε στα ξενοδοχεία κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Υπήρξε πρόγραμμα Erasmus και Mendy. Το έργο Mendy συμμετείχε ενεργά στο πρόγραμμα Erasmus με 72 σπουδαστές και 12 καθηγητές. Πήγαμε σε τρία μέρη της Ευρώπης, στο Αμβούργο, στη Στουγκάρδη και στο Μπέρμιγχαμ. Υπήρξε ένα κοινό μυστικό της μαθητείας Μέντι. Η μεγάλη διάρκεια της πρακτικής άσκησης του εκπαιδευόμενου στις ξενοδοχειακές μονάδες, 18 μήνοι, καταργεί τον υπάρχον μύθο του μαθητή ίσον φτηνό εργατικό στην επιχείρηση. Άρα σημαίνει σάκος του μπόξ. Κάνει άλλες δουλειές από αυτές που υποτίθεται ότι πρέπει να κάνει. Το πρόγραμμα Μέντι απέδειξε μαθητής είναι αύριο ένα αυριανό τέλεχος της επιχείρησης. Πρέπει να κλείσουμε. Εφαρμογή της διτής εκπαίδευσης. Η εφαρμογή της διτής εκπαίδευσης. Η διτή εκπαίδευση ξεκίνησε με ένα τετράμινο πρόγραμμα θεωρητικών και εργαστηριακών σπουδών σε καταστάσεις σχολών του ΑΕΔ, Αθήνα και Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί οι εκπαιδευόμενοι έλαβαν τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γνώσεις της ειδικότητας των σπουδών τους. Αμέσως μετά ακολούθησε η εξάμηνη μαθητεία πρακτική άσκησης των εκπαιδευόμενων σε ξενοδοχεία κυρίως 5 αστέρων. Εκεί ο εκπαιδευόμενος ήρθε αντιμέτωπος με την πραγματικότητα του ξενοδοχειακού χώρου, την πίεση και τις πολλές ώρες εργασίας. Η φίτηση στο πρόγραμμα αυτό ήταν 3 χρόνια. Μάλιστα. Έχουμε τις μεγάλες ξενοδοχειακές, 21 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που έλαβαν μέρος στο πρόγραμμα, όλες επώνυμες, 55 ξενοδοχεία 5 αστέρων. Και πάμε να δούμε τώρα, τελειώνοντας,
το μέλλον της εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Δεν έχουμε, έχουμε υπερβεί ήδη. Θα μου δώσετε 2 λεπτά. Εντάξει. Το Ελληνογερμανικό Επιμελητηρίο Καινοτομή. Η ίδρυση του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου το 1924 έγινε με στόχο την ανάπτυξη των εμπορικών και επιχειρηματικών σχέσεων των δύο χωρών. Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, μετά την επιτυχία του πιλωτικού προγράμματος ΜΕΝΤΙ και την προσφορά του στην ελληνική τουριστική βιομηχανία, με την εισαγωγή της διτής εκπαίδευσης, αποφάσισε να δημιουργήσει κέντρο σεμιναρίων ξενοδοχειακών επαγγελμάτων διτής εκπαίδευσης. Βασιζόμενο στα ήδη δοκιμασμένα γερμανικά πρότυπα της διτής εκπαίδευσης, το νέο εκπαιδευτικό κέντρο σεμιναρίων του Επιμελητηρίου θα προσφέρει σημαντικό έργο στην ελληνική τουριστική βιομηχανία. Το νέο κέντρο σεμιναρίων ξενοδοχειακών επαγγελμάτων διτής εκπαίδευσης θα εδρεύει στο ξενοδοχείο Palmyra Beach στην περιοχή Γλυφάδα της Αττικής. Το ξεκίνημα του νέου έργου θα γίνει τον Νοέμβριο του 2018. Το μέλλον του τουρισμού είναι εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δώσατε και μία είδηση, λοιπόν. Τώρα...